Σημαντική νίκη του Δημοκρατίου Κομωτινή στο κλειστό γυμναστήριο με 49-45, ημίχρονο 26-24 επί του Εθνικού Αλεξανδρούπολης μέχρι πρότινος πρωτοπόρου, τώρα είναι πρωτοπόρος μαζί με τον Αρίων Αξάνθης, σε ένα παιχνίδι νευρικό σε όλο το διάστημα, μικρό το σκορ, δυνατές οι άμυνες, τελικά η ομάδα του Δημοκρατίου ψυχωμένη επικράτησε και ατενεί στο μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Η διακοιμάσει αυτό το παιχνίδι 2-2 στο πρώτο λεπτό, 2-5 στο 3, 9-7 στο 5, 18-19 στο 16, 31-29 στο 26, 34-32 στο 29, 39-32 μεγάλη διαφορά για το Δημοκρατίο στο 31, πλησίασαν στους 2 πόντους στο 32 η ομάδα του Εθνικού, 43-37 στο 34, 43-41 στο 37, 47-41 στο 37 και 30-47-45 στα 46 δεύτερα και 49-45 στα 23 δεύτερα διαμορφώθηκε το τελικό σκορ με δίποτο του Μπελεγράτη. Διατίθευσαν η κυρία Τσαχηρίδη και ο κύριος Σερετίδης στα 10 λεπτά, 14-17, 26-24 ημίχρονο, 36-32 και 49-45 το τελικό αποτέλεσμα. Οι συνθέσεις για τον Δημοκρίτιο: Σαριμπαλίδης 3 με 1 τρίποντο, Αυγερινός 2, Σκουτέλης 19, Σταύρου 1, Νταγιάντης 10 με 2 τρίποντα, Μπελεγράτης 2, Πολυζωήδης 6, Αποστολάκη συμμετοχή και Μαρκογιαννάκης 6 πόντι. Για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη Κιτσόπουλο συμμετοχή, Σιταρίδης 11 με 2 τρίποντα, Θεολογίδης Σίσιου συμμετοχή, Παπαδούδης 19 με 1 τρίποντο, Τσαγιάς 1, Γεροκώστας 1, Μποσμής συμμετοχή, Πασιάς 10 με 1 τρίποντο, Κανάκης 2 και Παπαλαμπίδης 1 πόντο. Δείτε τι είπαν μετά το τέλος του αγώνα ένας από τους παίκτες του Δημοκρατίου, ο Γιώργος Σαριμπαλίδης, καθώς και ο προπονητής του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, Στέλιος Τελούδης. Ήταν μια νίκη που τη θέλαμε. Είχαμε κάποια άτυχα αποτελέσματα. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Συνεχίζουμε να μαθαίνουμε κάθε μέρα. Ελπίζουμε σιγά σιγά να είμαστε και όλοι μαζί. Μένουν 6 παιχνίδια. Όλοι μαζί θα συνεχίσουμε για ό,τι καλύτερο. Είτε αυτό είναι η τετράδα, είτε αυτό είναι μια καλή πορεία. Το σημαντικό είναι να ευχαριστηθούμε τον μπάσκετ που παίζουμε. Για μας ήταν ένα πολύ κακό παιχνίδι. Εκτός από το αποτέλεσμα που ήταν μια κακή ήττα. Δεν είναι η εικόνα μας αυτή. Εγκλωβιστήκαμε στο παιχνίδι του Δημοκρατίου. Μας πήγανε στο ρυθμό που θέλανε. Ένα πολύ χαμηλό σκορ. Και νομίζω ότι οφείλεται αυτό στα πολύ κακά ποσοστά που είχαμε σήμερα. Είχαμε νομίζω 3 στα 29 τρίποντα και γενικά τα σούτ μας ήταν πολύ κακά. Το κάθε παιχνίδι το βλέπουμε ξεχωριστά. Βαθμολογικά, λογικά ναι, είμαστε στην τετράδα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν σκεφτόμαστε καθόλου τα play-off. Σκεφτόμαστε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, πάμε την επόμενη αγωνιστική. Παίζουμε ένα ύποπτο, ένα δύσκολο παιχνίδι μέσα στην Καβάλα και ελπίζουμε ότι θα επανέλθουμε στις νίκες.